10 χρόνια showbiz, 10 χρόνια αποκλειστικών ειδήσεων. Χαριτίνη μου, θέλουμε και τις δικές σου ευχές για τα γενέθλιά μας. Σας εύχομαι να τα εκατοστήσετε, πολύ κοινό, αλλά το εννοώ μέσα από την καρδιά μου γιατί το αξίζετε και πραγματικά κάθε χρόνο να έχουμε τέτοιες χαρές και τόσο λαμπερά και ωραία πάρτι όπως κάνετε φέτος. Η παρέα μου κάνει το δικό της ντεμπούτο στην Κυπριακή τηλεόραση από αυτή την Δευτέρα. Θέλω να μου πεις πώς πάνε οι προετοιμασίες και αν έχεις άγχος λίγο πριν την πρεμιέρα. Είναι η πιο κοινή ερώτηση εδώ μεταξύ. Όλοι με ρωτάνε αν έχω άγχος. Εννοείται πως έχω άγχος. Αλλά αυτό που λέω συνέχεια και το εννοώ, θέλω να μου βγει σε δημιουργικότητα και μου βγαίνει μέχρι στιγμή σε δημιουργικότητα. Ξεκινάμε τη Δευτέρα στις 3. Είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι για αυτό το νέο ξεκίνημα που κάνουμε όλοι μας, γιατί και κάποια από τα παιδιά είναι η πρώτη φορά που θα τα δείτε. Αλλά τους πιστεύω όλους τόσο πολύ που είμαι σίγουρη ότι θα πάει πολύ καλά. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη Χαριτίνη και έτσι ώστε να βάλει τον Κύπριο τηλεθεατή να την δει στο δικό του σπίτι, στη δική του τηλεοπτική οθόνη? Σίγουρα ο καθένας θα μας δει για διαφορετικό λόγο. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Αυτό που μου λένε οι άλλοι συνήθως είναι ότι είμαι πολύ ιδεαλίστρια και αυτό που θέλω να βάλω έτσι στο μυαλό μου, πιστεύω σε ένα καλύτερο κόσμο και όλα αυτά τα ξέρεις. Με κοροϊδεύουν και πολλοί φίλοι μου γι' αυτό. Αλλά πιστεύω ότι και ο θερμιδισμός μου και το γέλιο μας και όλη η ομάδα, όχι μόνο εγώ, θα δέσουμε και θα πάει πολύ καλά. Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σου? Εσένα ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη δική σου? Ο έρωτας για μένα είναι τα πάντα. Για σένα? Εντάξει, για όλους μας λοιπόν είναι κοινή απάντηση. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και νομίζω ότι μας κάνει έτσι να πετάμε στα σύννεφα κάποιες φορές που δεν είναι κακό. Άρα εσύ πετάς στα σύννεφα αυτό το διάστημα? Καλά το πήγες και το έφερες εκεί, κατέληξες. Είμαι πάρα πολύ καλά. Πετάω στα σύννεφα με τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει γύρω μου και είμαι καλά και έχω επικεντρωθεί σε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσεις τέλεια. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.